Ναι, δηλαδή δεν. Κουραστήκαμε πολύ έτσι, με τον κορονοϊό και όλες εδώ τα κορίτσια μου και εγώ θέλουμε. Αλλά δεν γίνεται. Εκεί καταλήγουμε. Λοιπόν, πάμε να μας πεις Agroexpo. Τι συζητήσατε, τι μπήκε στο τραπέζι. Κατ' ουσίαν το κύριο θέμα συζήτησης ήταν το θέμα της χωροθέτησης της Agroexpo. Είχαμε πει ότι από την προηγούμενη φορά που είχε γίνει είχαμε συζητήσει με τον Δήμαρχο, είχε δεσμευτεί και ο Περιφερειάρχης προκειμένου να μεταφερθεί η Agroexpo από τον χώρο του Μισεδάκιου στο χώρο της Agrex, έτσι. Όπως είχε συζητηθεί τότε. Κατ' ουσίαν συζητήσαμε με τον Δήμαρχο τις λεπτομέρειες για τη μεταφορά, τι εργασίες δηλαδή θα χρειαστούν να γίνουν και τον τρόπο και το χρονοδιάγραμμα περίπου που θα γίνουν αυτές οι εργασίες, προκειμένου και το επιμελητήριο με τη σειρά του να μπορεί να έχει τα στοιχεία που χρειάζεται προκειμένου να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους εκθέτες και να προχωρήσει στην διοργάνωση της έκθεσης. Ωραία. Τι να πω τώρα. Οπότε θα γίνει η Agroexpo η τέταρτη το 21. Δεν ξέρω, συνήθως γίνεται εκεί Μάιο. Το Μάιο προγραμματίζουμε καταρχήν. Καλό το χρόνο των πραγμάτων βέβαια. Έτσι, γιατί... Είναι και ο κορονοϊός. Μπορεί να ανατρέψει πράγματα, αλλά εμείς πρέπει να το σχεδιάσουμε γιατί είναι μοναδική η εμπειρία αυτή. Οπότε το ξεκινούμε, το σχεδιάζουμε, το προετοιμάζουμε και θα πάμε, δηλαδή αντί το Μισεδάκιο, αυτή τη φορά θα γίνει η έκθεση στην Agrex. Ναι, αυτός είναι ο αρχικός σχεδιασμός. Υπάρχουν βέβαια. Γιατί είχαμε ακούσει και για άλλες τοποθεσίες, είχε χωροθετηθεί κι αλλού. Όπως ας πούμε το εκεί δίπλα στο κτίριο του ΑΕΔ που είχαμε τα ΤΕΗ, στον πειραματικό σταθμό όπως το λέμε. Δηλαδή πολλές προτάσεις είχαν μπει στο τραπέζι. Οπότε τώρα θα λέμε για το χώρο της Agrex. Φαντάζομαι θέλει πάρα πολύ δουλειά για να προετοιμαστεί και να φιλοξενήσει εκεί την Agroexpo, έτσι αυτό είναι. Που συζητήσαμε, εκεί υπάρχει ένας συνολικός σχεδιασμός προκειμένου να γίνει ένας πολυχώρος. Δεν ξέρω αν σας έχει παρουσιάσει η Δημοτική Αρχή τι σκοπεύει να κάνει εκεί. Στην παρούσα φάση αυτό που συζητήθηκε είναι να γίνει στον υπαίθριο χώρο, να γίνει δηλαδή μια διαμόρφωση του υπαίθριου χώρου ώστε να γίνει η πρώτη φάση, να το πούμε έτσι, του συγκεκριμένου έργου και στη συνέχεια να προχωρήσει το έργο και να γίνει η τελική διαμόρφωση. Συνεπώς αυτό που συζητάμε αυτή τη στιγμή είναι να γίνει μια διαμόρφωση του εξωτερικού χώρου, ο οποίος είναι τεράστιος όπως όλοι γνωρίζουν, προκειμένου να φιλοξενηθεί η έκθεση εκεί. Σίγουρα υπάρχουν και κάποια backup σχέδια σε περίπτωση ας πούμε, που δεν προλάβουμε τις προθεσμίες, ας πούμε, έτσι. Αλλά ο κύριος σκοπός μας είναι να μεταφερθεί εκεί και να ξεκινήσει να γίνεται εκεί από εδώ και στο εξής. Όπως ήταν και από την αρχή ο σχεδιασμός. Έτσι. Είναι και ο φυσικός της χώρος, θα μπορούσε να πει κανείς εκεί, διότι αν πάμε πίσω λίγο ιστορικά να δούμε γιατί και ποιος αγόρασε, ποιοι αγοράσανε το οικόπεδο αυτό, με ποια προοπτική, θα καταλάβουμε ότι εκεί είναι ο φυσικός χώρος. Έπρεπε να είχε γίνει ήδη αυτό το εκθεσιακό κέντρο και να φιλοξενεί και την έκθεση. Αν πάμε στην έκθεση στη Διεθνή Θεσσαλονίκης θα δούμε εκεί απίστευτα κτίρια που φιλοξενούν παλιά μένα, αλλά είναι μια χαρά ο χώρος. Κάτι τέτοιο σε πιο μοντέρνα εκδοχή θα μπορούσαμε να είχαμε εδώ. Τέλος πάντων, ελπίζω κάποια στιγμή, γιατί είχε πει και ο Περιφερειάρχης ότι θα το χρηματοδοτήσει αυτό. Okay, καλά είναι να μπαίνουν χρήματα εδώ και εκεί, αλλά να ιεραρχηθεί και αυτό πρώτο, γιατί έτσι κι αλλιώς βασιζόμαστε πάρα πολύ στον πρωτογενή τομέα και θα πρέπει να δώσουμε και εμείς οι ίδιοι την αξία που πρέπει. Συμφωνείτε. Συμφωνώ απόλυτα. Και θεωρώ ότι και ο συγκεκριμένος χώρος και εκεί που βρίσκεται, αλλά και όλο αυτό το ακίνητο, αυτό που, είναι το, που προσφέρει, είναι το ιδανικός χώρος για να φιλοξενήσει μια τέτοια έκθεση. Δηλαδή και από θέμα πρόσβασης και από θέμα στάθμευσης και από θέμα εγκύτητας στην πόλη της Ιεράπετρας, έτσι δεν είναι
μακριά. Απλά να υπάρχει κάπως και κάτι σε στέγαση, δηλαδή να μην είναι υπαίθριο, γιατί πάντα Μάιο δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει. Εδώ πήγαμε Ιούνιο, ας πούμε, και είχαμε βροχές και καταιγίδες. Αυτό. Μα ο απότερος σκοπός είναι αυτός, να γίνει ένα ολοκληρωμένο, οργανωμένο, άρτιο εκθεσιακό κέντρο και οι υπόλοιποι χώροι που σχεδιάζονται από το Δήμο να γίνουν εκεί πέρα, να φτιαχτούν σιγά σιγά. Απλά επειδή ξέρουμε όλοι ότι και στο Μισεδάκιο πέρυσι έγιναν οι εργασίες ανακατασκευής του, συντήρησης, αλλαγής του τάμπτε κτλ, θεωρούμε ότι είναι αυτό μια καλή αφορμή προκειμένου να μεταφερθεί η έκθεση στο φυσικό της χώρο, να το πούμε έτσι, γιατί αυτός είναι σκοπός και της Δημοτικής Αρχής αλλά και του Επιμελητηρίου, ο φυσικός χώρος της έκθεσης να γίνει το κτίριο εκεί. Οπότε σας είπε λοιπόν ο Δήμαρχος ότι θα ξεκινήσει αυτή η διαδικασία, αρχικά να φιλοξενηθεί η έκθεση τον επόμενο Μάιο, όποτε δοθεί η τελική ημερομηνία στην Αγρέξ, που είναι και όπως σωστά το λέμε και το λέτε, είναι ο φυσικός χώρος μιας τέτοιας έκθεσης. Εννοείται ότι δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε κτίρια και έτσι όπως κάνουμε, αλλά μπορεί να διαμορφωθεί ένα κομμάτι του οικοπαίδου και να φιλοξενηθεί εκεί η έκθεση. Φαντάζομαι ότι συμφωνείτε και σαν επιμελητήριο σε όλα αυτά, έτσι. Βεβαίως, αντίρρηση. Όχι, καμία. Ωραία. Καμία. Και μάλιστα από το Επιμελητήριο έχουμε κάνει αρκετές συναντήσεις προκειμένου να δούμε με ποιον τρόπο θα μπορέσουμε να οργανώσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα την έκθεση στο συγκεκριμένο χώρο. Ωραία. Τώρα, κάτι άλλο που συζητήθηκε έτσι στην πρώτη αυτή συνάντηση με τον Δήμαρχο. Όχι, δεν συζητήθηκε κάτι άλλο. Αυτό ήταν το κυρίως θέμα. Αυτό αφορά το Επιμελητήριο να λύσει, προκειμένου να μπορέσουμε και εμείς να οργανώσουμε μια άρτια έκθεση χωρίς προβλήματα, με ικανοποιημένους και τους εκθέτες αλλά και τους επισκέπτες. Αυτός είναι ο τελικός σκοπός μας σαν Επιμελητήριο. Από το Δήμο αυτό που ζητάμε είναι ως συνδιοργανωτής, έτσι, μαζί με την περιφέρεια, να μπορέσουν να μας δώσουν ένα χώρο σωστά οργανωμένο, προκειμένου να μπορέσουμε και εμείς με τη σειρά μας να κάνουμε έκθεση. Οπότε δρομολογείται λοιπόν αυτό, έτσι, γιατί έχουμε χρόνο, μην πάμε, τρέχουμε τελευταία ώρα και στιγμή. Χωροθετήθηκε λοιπόν στην Αγρέξ η επόμενη έκθεση. Τώρα, θέλω να ρωτήσω και πώς πάει έτσι ο τουρισμός, αν έχουμε, τι λέω τώρα, αν έχουμε κόσμο, πώς το βλέπετε. Ο τουρισμός φέτος είναι ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό. Προς το παρόν, αυτό που παρατηρούμε όλοι οι ξενοδόχοι της περιοχής, αλλά πιστεύω και σε όλη την Ελλάδα, γιατί ακούω και συνεντεύξεις και άλλων ξενοδόχων, σχετικά με την πορεία των κρατήσεων. Αυτή τη στιγμή όλοι τηρούν μία στάση αναμονής. Αυτό είναι δικαιολογημένο, διότι ο ταξιδιώτης περιμένει να ξεκινήσει το σύστημα που λέμε να ρολάρει, δηλαδή να αρχίσουν οι πτήσεις, να γίνονται με φυσιολογικό τρόπο τα τράνσφερ, να δούνε πώς ενδεχομένως κάποια κρούσματα, πώς θα αντιμετωπιστούν. Καταλαβαίνουμε, υπάρχουν πάρα πολλοί άγνωστοι έτσι παράγοντες σε όλο αυτό το κύκλωμα του τουρισμού. Συνεπώς υπάρχουν οι τολμηροί οι οποίοι θα ταξιδέψουν τώρα από 1η Ιουλίου ή έχουν ήδη αρχίσει να πηγαίνουν στα δύο κεντρικά αεροδρόμια της χώρας. Αλλά υπάρχουν και οι πιο ανασφαλείς, θα τους χαρακτήριζα, οι οποίοι περιμένουν πρώτα να δούνε πώς θα κινηθεί το όλο σύστημα και οι επιχειρήσεις που λειτουργούν στον τουρισμό, προκειμένου να αποφασίσουν τελευταία στιγμή πια για το αν θα ταξιδέψουν ή όχι. Περιμένουμε να δούμε. Τώρα, εσωτερικά της Κρήτης και εσωτερικά της χώρας, ας πούμε, εκεί ο εσωτερικός τουρισμός, δηλαδή. Ναι. Δυστυχώς δεν έχουμε τη δυναμική που έχει, παραδείγματος χάρη, η Γερμανία, που έχει 80 εκατομμύρια πληθυσμό, έτσι. Η Ελλάδα τώρα με τα 10 εκατομμύρια, πόσοι από αυτούς μπορούν να ταξιδέψουν, πόσοι θα έρθουν στην Κρήτη, πόσοι θα επιλέξουν κοντινούς προορισμούς, ιδίως από τα δύο αστικά κέντρα, τα μεγάλα, ας πούμε, της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.
δεν μπορούμε να ευελπιστούμε πολλά πράγματα, αλλά ούτε και σε μεγάλη διάρκεια, γιατί παραδοσιακά ο Έλληνας ταξιδεύει το ένα μήνα, 20 Ιουλίου με 20 Αυγούστου, οπότε και παίρνει την άδειά του και πηγαίνει τις διακοπές του. Συνεπώς, δεν μπορούμε να πούμε ότι θα έχει μια τόσο μεγάλη δυναμική ώστε να μπορέσει να ισοσκελίσει, αν μπορούμε να πούμε, τις απώλειες που υπάρχουν από τον εξωτερικό, από τον εισερχόμενο τουρισμό. Να. Μάλιστα, είναι ένας γρίφος λοιπόν ο τουρισμός φέτος. Ξέρω, θεωρείτε ότι είναι χαμένη η χρονιά όπως και να έχει. Σίγουρα. Ας ελπίσουμε ότι η επόμενη χρονιά δεν θα έχει κορονοϊούς και θα είναι μια σούπερ χρονιά προκειμένου να καλύψει και τα σπασμένα του 20. Τι να πω. Αυτό ελπίζουμε και εμείς. Ναι. Τώρα είναι πολλοί παράγοντες οι οποίοι θα επηρεάσουν τελικά την πορεία του τουρισμού για τα επόμενα χρόνια. Σίγουρα σε ένα χρόνο βέβαια δεν μπορεί να ισοσκελιστεί η απώλεια η φετινή, έτσι. Γιατί ναι, εμείς το ευχόμαστε τώρα, αλλά ναι, είναι δύσκολο. Αλλά πιστεύουμε, θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα πάνε τα πράγματα καλύτερα. Σίγουρα όλες οι επιχειρήσεις του κλάδου, όχι μόνο τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια και οι καφετέριες και τα καταστήματα που εξαρτούνται από τον τουρισμό, χρειάζονται στήριξη αυτή τη στιγμή. Έτσι. Αλλά εκεί τώρα υπάρχει η πολιτεία σε εσάς και στους ανθρώπους, τους υπαλλήλους τέλος πάντων του τουρισμού, τους ξενοδοχείο υπαλλήλους, ή θα πέσει πείνα, ας πούμε, το χειμώνα? Πώς το βλέπετε? Κοιτάξτε, έχουν ψηφιστεί και τώρα το προηγούμενο Σαββατοκύριακο ψηφίστηκαν κάποια μέτρα σχετικά με την επαναπρόσληψη των υπαλλήλων στις εποχικές επιχειρήσεις. Δηλαδή δεν έχει συμπεριλάβει ακόμα τις επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας, όπως είναι τα ξενοδοχεία της πόλης, που και εμείς ας πούμε έχουμε εποχικό προσωπικό, το οποίο θέλουμε να το προσλάβουμε πάλι, αλλά ξέρεις, πρέπει να έχουμε δουλειά για να μπορούμε να προσλάβουμε το προσωπικό. Ωστόσο πιστεύω ότι θα γίνουν κάποιες διορθωτικές κινήσεις προκειμένου να μπορέσουμε όλοι να έχουμε κάποιο εισόδημα και να μπορέσουμε να πάμε να στηριχτούμε και να πάμε παρακάτω. Ναι, σωστά. Αυτό είναι το ζήτημα φέτος. Όλοι να στηρίξει ο ένας τον άλλο, προκειμένου όλοι οι υγιείς να βγάλουμε το 20, να βγάλουμε αυτή τη δύσκολη χρονιά και να ελπίζουμε για τα καλύτερα για το 21. Ωραία. Λοιπόν, εύχομαι όλα να πάνε καλά, έστω και έτσι. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Χατζάκη. Παρακολουθούμε αυτό το θέμα της έκθεσης που διοργανώνει το επιμελητήριο και συνδιοργανωτές αρκετοί. Ελπίζω να τα καταφέρουμε, να έχουμε κάποια στιγμή να πραγματοποιηθεί αυτό το όνειρο χρόνων για τους παραγωγούς, για τους αγρότες μας, να γίνει ένα ωραίο κτίριο εκεί στην περιοχή, στην θέση της Αγρέξ, ένα στολίδι το οποίο να μπορεί να φέρει και συνεδριακό τουρισμό, έχει διάφορα είδη τουρισμού, ας δούμε τι θέλουμε και να στοχεύσουμε σε αυτό. Να έχετε μια καλή μέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Επίσης, καλημέρα και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, αυτά με τον κύριο Χατζάκη τον Γιώργο.